μην κατανέμετε καρπούς προσπαθειών Ελλήνων στους λίγους ολιγάρχες, αλλά στους πολλούς Έλληνες που είναι πεινασμένοι. Ο Έλληνας δεν αξίζει την πείνα, ο Έλληνας αξίζει τα καλύτερα. Ο Έλληνας δεν αξίζει, ο Έλληνας δεν θα το καταλάβει αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το οποίο προσωπικά, στο οποίο εγώ εστιάζω. Θα ήθελα όμως τώρα να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ας αφήσουμε λίγο την οικονομία. Εδώ και ένα χρόνο μιλάω για αυτήν, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, το έχω πει χίλιες φορές. Εγώ αναρωτιέμαι ακόμη και τώρα για ποιο λόγο ψηφίζει ο Νεοδημοκράτης στην Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου ένα λόγο. Πραγματικά ένα λόγο που ο οποίος θα εδράζεται πάνω στο λογικό επιχείρημα. Στην οικονομία τα κάνανε μπάχαλο. Το λέω από τώρα να ξέρετε τα αποτελέσματα, δείτε μετά από μερικά χρόνια. Θα τα βρω μπροστά σας, σε ένα χρόνο το πολύ. Τώρα που αυτή η ιδέα θα τη δείτε τα πεσχέσια τους και πως ξεχαρβάλωσαν όλο το κράτος. Θα τα βρείτε μπροστά σας. Δεν θα πάω στα εθνικά θέματα, αλλά θα πάω σε κάτι πολύ απλό. Τώρα που μιλάμε, αποδεικνύεται το μέγεθο της καταστροφής που άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η εγκληματική προδοτική συμφωνία που ο κύριος ο Κορδιάς, να πω κατά κουβέντα, ο Χάπη, να μην πω τίποτα άλλο, θεωρεί ότι είναι μέγιστη συμφωνία και απεδείχνει ότι είναι όχι μόνο προδοτική, αλλά είναι και αιώλη. Στον αέρα δεν υπάρχει συμφωνία των Πρεσπών. Την έχουν καταστρατηγήσει οι Σκοπιανοί. Γιατί λέω Νέα Δημοκρατία, γιατί όλοι οι βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν τη συμφωνία των Πρεσπών και ήταν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ του ποταμιού, βολεύτηκαν με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο ψηφοφόρος ο Μακεδόνας της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να μιλάει για Νέα Δημοκρατία. Ο οπαδός χούλιγκαν, δεν μιλάω για τον νοικοκύρη άνθρωπο. Τον χούλιγκάνο, ρε. Δεν βλέπετε το κόμμα σας πρόεδρο στη Μακεδονία. Ότι στελέχη του ποταμιού, του γνωστού, των ειδικών αποστολών, του κυρίου Θοδωράκη, του χρήσιμου, να μου κάνει κουβέντα, του συστήματος. Που τον άκουγε, λέει ο άνθρωπος εδώ πατάει και βρίσκεται. Πώς τον ψηφίζουν κάποιοι αυτόν τον άνθρωπο? Πώς? Καλό παιδί είναι, εντάξει. Καλά παιδιά έχουν πολλά. Πήγε η Νέα Δημοκρατία, τους έκανε υπουργούς και βουλευτές της. Και γραμματής υπουργείο. Η αφέλεια λοιπόν, σε συνδυασμό με τη δόλια σχέδια, τα δόλια σχέδια των Σκοπιανών, φέρουν εξελίξεις ακόμη χειρότερες πλέον. Έγιναν εκλογές στη ΖΑΕΦ εκεί, στο Σκόπια. Έχασε εκλογές στη ΖΑΕΦ και τι λέγαν τώρα? Ότι κάναν τη συμφωνία των Πρεσπών. Να ακούστε τι έλεγαν οι ψεύτες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ότι η συμφωνία των Πρεσπών διασφαλίζει, λέει, τις μη διεκδικήσεις από την πλευρά σοβινιστικές των Σκοπίων. Έτσι δεν μας λέγανε, παιδιά. Και ότι ο ΖΑΕΦ είναι η κολόνα της σταθερότητος. Έφυγε ο ΖΑΕΦ λοιπόν ο τυπάκος για να μην βγει το ΒΜΡΟ. Και τώρα το ΒΜΡΟ, έτσι, έρχεται στην εξουσία. Το ΒΜΡΟ, έλεγε ο Κοτζιάς, στηρίξαμε τη συμφωνία και στηρίξαμε τον ΖΑΕΦ για να μην βγει το ΒΜΡΟ που θέλει σκέτο Μακεδονία. Αυτό έλεγε. Ο Σκοπιανός λοιπόν τύπος δημοσιεύει την αποκαλούμενη πανηγυρική διακήρυξη του Δημοτικού Συμβουλίου των Σκοπίων. Με τίτλο «Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως λέμε Αθηνών». Και εδώ έχω δημοσιογραφίσκους πεντάρας του Χιλιάρικου να αποκαλούν Βόρεια Μακεδονία τα Σκόπια. Τα παλιοσκόπια, την Αλβανοσλαβία. Αυτούς εμπετώρα τους λέμε Αλβανοσλαβία. Τέλος. Δεν σε αναγνωρίζουν. Μέλη λοιπόν των κομμάτων, ΒΜΡΟ, Λέβιτσκα και ΑΤΣ, αλβανικό, ανακοίνωσαν ούτε λίγο την πολύ, την ακύρωση στην πράξη συμφωνία των Πρεσπών, το Δημοτικό Συμβούλιο των Σκοπίων. Το καταλαβαίνετε? Δεν μιλάμε για τον Υπουργό. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ρε παιδιά. Και εδώ έχουμε την Μάρκους στην Αθήνα που καλούν τον Ιμάμογλου, πα στα Τύρανα, γιατί το λέει ο Σόρος και η παρέα του. Εάν δεν μιλάει σωστό παραπάνω. Πραγματικά μπορεί να μην θεωρούν κάποιοι ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί η Αμερική να μην δεχθούν τα Σκόπια κτλ. Ως Μακεδονία. Ακούστε λίγο. Ακούστε. Όσοι από εσάς πιστεύετε ότι τα Σκόπια έγιναν
Γιατί το πρόβλημα είναι το όνομα, κάνετε λάθος. Θα σας πω και το σενάριο. Και το λέω τώρα, και το έχω γράψει το 97, και το 1993, και επιμένω. Τα Σκόπια θα είναι η ατμομηχανή του κατακερματισμού της Βόρειας Ελλάδος. Της Ελλάδος μας. Σας το λέω, το έχω γράψει, το λέω τώρα. Όταν τα Σκόπια διαλυθούν, το 1 εκατομμύριο που αναγνώρισε η Ελλάδα με τον Κοτζιά, τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, που έχουν εθνοτική καταγωγή μακεδονική, θα εσωματωθούν κάπου. Πού θα εσωματωθούν? Χλωμό στη Σερβία. Πού μπορούν να εσωματωθούν? Χλωμό στη Βουλγαρία. Πού μπορούν να εσωματωθούν? Σε μια πολυπολιτισμική, πολυπολιφλετική Βόρεια Ελλάδα, δεν τη λέμε Μακεδονία πλέον η δική μας εδώ, γιατί μιλάμε για απατεωνίσκους. Όπου εκεί θα ενσωματωθούν 1 εκατομμύριο Μακεδόνες ως εθνότητα. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Πολυφιλετισμός, πολυπολιτισμός. Το έγραφα το 92-93 στο βιβλίο Μακεδονία και Ίδρυς και το ανέλησα το 97-98 στο Ελλάδα Αιμορραγή. Δεν τα λέω τώρα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί για να κάνω το καμπόσο. Φίλες και φίλοι, πραγματικά αν υπήρχε σοβαρή κυβέρνηση στην παρούσα χρονική στιγμή, θα έπρεπε ήδη να κάνει διάβημα διαμαρτυρία σε Ελλάδα στην όποια κυβέρνηση Σκοπίων υπηρεσιακή και όχι μόνο και καταγγελία της συμφωνίας των Πρεσπών. Το σενάριο είναι αυτό. Πληρώνουμε ως χώρα τα εγκληματικά λάθη δεκαετιών από το 49 και μετά, γιατί οι γεννήτσαροι που έφυγαν από τη Μακεδονία και οι απόγονοι τους κυβερνούν τα Σκόπια. Το περίπου 600.000, 400.000 δεν κάποιοι άλλοι Σκοπιανών με καταγωγή από τη Μακεδονία πρώην συνοφητών, προδοτών με το ΚΚΕ που μιλούσαν για ανεξάρτητη Μακεδονία κυβερνούν τα Σκόπια. Θέλετε ονόματα, θα τα δώσω τώρα. Γρόιος Γκρούευσκι. Το θυμάσαι τον Γκρούευσκι? Το θυμάσαι, ρε? Καλά, θυμάσαι τον Γκρούευσκι, ρε? Τον Γκρούευσκι, τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό του Σκοπίου, ο προηγούμενος. Τον ξεχάσανε, ρε. Κοίτα να δει, τον ξεχάσανε. Γκρούευσκι. Γρόιος. Στον Αετό Φλόρινας, ο τάφος του παππού του. Ντιμητρόφ. Ο υπουργός εσωτερικών του Σκοπίου προαλήφθη, έλεγε για πρωθυπουργό στην επόμενη κυβέρνηση. Καταγωγή από τη Χρυσή Αριδέας. Ντομπρουκόφσκι. Καταγωγή από την Καστοριά, πρώην υπουργός τους. Σας λέω ονόματα, μωρέ. Καταλαβαίνετε ποιοι κυβέρνουν τα Σκόπια? Είναι οι Αλβανοί που τους διαλύσουν και αυτοί οι γενίτσαροι οι οποίοι επί 60 χρόνια μαθαίνουν και 70 και 80 και 90, περίπου 80 χρόνια, ότι είναι Μακεδόνες. Εκεί πάει το πράγμα. Εκεί οδηγεί το πράγμα. Ξυπνήστε επιτέλους. Και όλα αυτά τα παρτάλια που μιλούν για πολυφιλετική, πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη δεν το κάνουν τυχαία. Το καλλιεργούν δεκαετίες. Γιατί θέλουν τη Θεσσαλονίκη να αυτονομηθεί και γι' αυτό καλλιεργείται η πικρία εκδόλου από το Κολωνάκι προς τη Βόρεια Ελλάδα. Και το Κολωνάκι μαζεύονται οι γνωστοί διαπλεκόμενοι, οι επιχειρηματίες και οι πολιτικοί που γνωρίζουν από τώρα τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί κάνανε ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Ψάξτε λίγο τι σημαίνει ελεύθερη οικονομική ζώνη. Πού τις κάνανε? Μακεδονία και Θράκη. Πού μιλάει για πολυπολιτισμική πόλη και υποφιλετική? Θεσσαλονίκη. Βάλτε το παζλ κάτω. Βάλτε το ψηφιδωτό κάτω. Γιατί πολιτική σημαίνει πρόβλεψη. Με βάση τα δεδομένα που έχεις. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο αξιός είναι η πύλη από το Αιγαίο προς το Βερολίνο. Γιατί αυτή η ιστορία με τα ποταμόπλια μέσω του Δουνάβεως, γιατί ο αξιός μπορεί να κουμπίσει πάνω στο Δούναβι. Και να κουμπίσει πάνω στο Δούναβι στο Μπέλγραντ, Μπελιγράδι, από εκεί πας Βερολίνο. Και όσοι έχετε πάει Κεντρική Ευρώπη, υπάρχει, έχουν κάνει άκουρα μαθήσεις, είναι στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος. Ξέρετε τι κάνανε, παιδιά? Γέφυρα, γέφυρα. Ποτάμι που περνάει πάνω από δρόμους. Για να περνάτε από τα μόπλια, γέφυρα! Το καταλαβαίνετε, τα πλοία από πάνω περνάνε.